καρδιά του προβλήματος της κοινωνικής διαβίωσης, αλλά νομίζω ότι μια υπεύθυνη συζήτηση θα ξεκινήσει από τη Βουλή κατά την παρουσίαση των πραγματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης. Σωστό. Δεν νομίζω ότι είναι διαδικασία να παρελάβουμε από τα στούντιο και να εξαγγέλουμε μέτρα. Αυτό που έγινε βεβαίως χθες. Όχι, 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 δεν εξέγγειλε μέτρα ο κ. Ρωμανιάς. Όχι, όχι, λέω. Σήμερα τις δυσκολίες. Μα δεν λέω κ. Ρωμανιά, λέω εμένα που είμαι εδώ. Ναι, με ρωτήσεις. Εγώ δεν μπορείτε να κάνω τον Υπουργό Εργασίας, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Παιδείας. Αυτό που έγινε χθες. Ένα λεπτό. Συνεπώς νομίζω ότι η τάξη, η δημοκρατική, η συνταγματική, είναι αυτή και η υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών. Θα περιμένουν την ενημέρωση. Ναι, αλλά πάντως η ερώτηση επί συγκεκριμένου σχεδίου δεν συνεπάγεται. Κοινοβουλευτική παρέκκληση εν τηλεοπτικό αέρα. Κυρία Κανέλη, ναι, λοιπόν. Το δεύτερο. Είναι σαφές ότι χθες, κατά την παράδοση και παραλαβή των Υπουργείων, οι Υπουργοί αναφέρθηκαν σε ορισμένες αιχμές του ο καθένας στον τομέα του, που αποτελούν και προεκλογικές δεσμεύσεις και θέλησαν να καταστήσουν και περιεχόμενο του προγράμματος, όχι μόνο προεκλογικές. Ναι, βεβαίως. Προεκλογικές που τις επιβεβαιώνουν και μετακλογικά. Mm-hmm. Θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι η κυβέρνηση δεν βγήκε με άλλο πρόγραμμα και θα κάνει τούμπα τώρα. Τα βασικά ζητήματα που αφορούν την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναπρόσληψη, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είναι το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων κλπ., θα παραμείνει στις θέσεις της. Είναι προφανές επίσης ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ορισμένες κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν κατά τρόπο οδυνηρό από το μνημόνιο για αυτά τα ζητήματα. Και σε αυτές τις δυνάμεις απευθύνθηκαν ιδιαιτέρως οι νέοι υπουργοί, δίνοντας ένα νέο περίγραμμα των πραγματικών δεσμεύσεων και ταυτοχρόνως ένα ήθος αντιστοιχεί ανάμεσα σε προεκλογικά και μετεκλογικά. Το οποίο θυμάστε πως καταπατήθηκε βάναυσα από την κυβέρνηση Σαμαρά τον Ιούνιο του 2012. Όχι την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα τα ίδια λέγανε την προεκλογική. Εδώ υπάρχουν δεσμεύσεις. Μετά από κανένα μήνα άλλαξαν το πλήρω και γίνανε μνημονιακή. Εμείς κρινόμεθα την πρώτη μέρα. Εντάξει, την πρώτη μέρα και τα ίδια λέγανε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια εικόνα γενική στην κοινωνία αλλά και διεθνώς που είναι θετική για τη νέα κυβέρνηση. Στην κοινωνία δεν είναι μόνο αυτοί που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ που προσεγγίζουν με ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά του και με αγωνία τη δυνατότητα να προχωρήσει στην ανόρθωση της κοινωνίας, είναι και ευρύτερες δυνάμεις, πολίτες οι οποίοι ψήφισαν άλλα πολιτικά κόμματα, και είναι χαρακτηριστική η συζήτηση που σήμερα έχει ανοίξει στη Νέα Δημοκρατία για να φερθώ σε αυτήν, που είναι μια συζήτηση ταυτότητας, κρίσης ταυτότητας, μια συζήτηση η οποία αγγίζει. Ναι, κύριε φίλε, κάντε μου την χάρη, έχουμε πολύ χρόνο. Και το τελευταίο θέμα. Μην ανοίγετε όλα τα το διεθνές θέμα, όχι. Θα δούμε τη μεγάλη εικόνα. Μην συζητάμε τα μικρά. Τη μεγάλη εικόνα. Μια κυβέρνηση. Συγγνώμη, η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο κ. Ρωμανιάς λέει ότι το Μάρτιο θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Μεγάλη εικόνα. Αν δεν βρει λύση. Ένα λεπτό. Το είπαμε. Κύριε Οικονομέα. Σα ρωτάμε ποια είναι η εικόνα. Ένα λεπτό, κύριε. Μια ένδειξη. Η μεγάλη εικόνα. Τον απλό σου πολιτή τράπουλα για να μην πει. Η μεγάλη εικόνα είναι. Δεν περιμένω. Να τον πιέσεις. Είναι παλιό ναι, κόλπο. Να τελειώσουμε. Όχι, θα... Δεν μιλάμε για κόλπα, κυρία Κανέλη. Μην λοιπόν, τελειώσουμε λέω, τα λοιπόν, θέματα. Η μεγάλη εικόνα. Μα δεν κουβεντιάζουμε τώρα. Τι πώς κάνουμε. Θα όταν, όχι, όχι, εγώ μιλώ. Λέω λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να φεύγει από το τραπέζι η εικόνα ότι χθες υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία Ομπάμα με Τσίπρα, όπου υπάρχει από τον Ομπάμα μια συγκεκριμένη δέσμευση. Είμαστε στο πλευρό σας στο να αλλάξει, να κατανικηθεί η λιτότητα στην Ευρώπη. Χθες υπάρχει, χθες υπάρχει ένα λεπτό. Χθες υπάρχει από τον Λαυρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών. Από τον Υπουργό Εξωτερικών πρόσκληση στον κύριο Κοτζιά να πάει στη Μόσχα. Σήμερα έρχεται ο Σούλτς στην Αθήνα και αύριο ο Ντάζεν. Δηλαδή η Αθήνα είναι στο επίκεντρο. Καθίστε να δούμε τι θα πει ο Σούλτς. Διεθνούς ενδιαφέροντος. Καθίστε να δούμε τι θα πει. Βεβαίως. Εγώ δεν θα πούνε κάτι. Κάτσε να μιλήσουμε με Ουάσιγκτον. Μισό λεπτό. Σε πάσα. Ωραία. Μιχάλη Ιγνατίου. Το διεθνές ενδιαφέροντος είναι σημαντικό. Έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση. Τηλεφώνημα στον Τσίπρα από τον Ομπάμα. Μιχάλης Ιγνατίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μιχάλη.